Εδώ και 9 εβδομάδες βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις. Το πιο δυναμικό κομμάτι οι φοιτητές με τις γενικές τους συνελεύσεις με τις καταλήψεις των σχολών και τα συλλαλητήρια. Και το υπόλοιπο τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας πλαισιώνει και συνδράμει όπου μπορεί με αποφάσεις, τάσεις εργασίας, απεργίες κλπ. Σε απεργία βρισκόμαστε και σήμερα με απόφαση της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο ΕΣΔΕΠ αντίστοιχα με το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Έχει πείρα το κίνημα και της ακαδημαϊκής κοινότητας και γενικότερα το εργατικό κίνημα και να εναλλάσσει μορφές πάλης, αλλά και να στοχεύει στην ουσία. Γιατί η ουσία δεν είναι όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο και γίνεται νόμος, η ουσία είναι όταν πάει να εφαρμοστεί. Το έχουμε ξανακάνει και με το νόμο για την ιδιωτική αστυνομία, την οποία αφού ψηφίστηκε, να θυμίσω, στη Βουλή μετά από 2 χρόνια αναγκαστήκαν να την αποσύρουν, αλλά και πλευρές άλλων νόμων, νόμων πλαισίων κατά κύριο λόγο που αφορούσαν στα πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ ύστερα από τις αντιδράσεις και τις διάφορες μορφές πάλης που αξιοποίησε το κίνημα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και από εδώ και πέρα.